Η τελευταία πράξη του δράματος που λέγεται κατάργηση της εφορίας ναυπάκτου παίζεται σήμερα, Τρίτη πρωί. Ήδη ξεκίνησε η μεταφορά των επίπλων και των υπολείπων, του υπολείπου εξοπλισμού από την ναύπακτο στο Μεσολόγγι. Οι υπάλληλοι της εφορίας προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να σώσουν το αρχείο της πόλης. Από αύριο ουσιαστικά λειτουργούμε στο Μεσολόγγι και ο κόσμος όποιος θέλει να εξυπηρετηθεί και ό,τι υπόθεση έχει πρέπει να έρχεται στο Μεσολόγγι να εξυπηρετείται. Οι υπάλληλοι της εφορίας μίλησαν αρκετά συγκινημένοι για την απόφαση που πάρθηκε και με θυμό θα λέγαμε. Τα δικά σας συναισθήματα ποια είναι? Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό από ό,τι όλων των συναδέλφων. Νομίζω εκφράζουμε όχι μόνο τη δική μας θέση, αλλά εκφράζουμε και την άποψη των δημοτών μας και των φορολογουμένων μας. Νομίζω το πρόβλημα είναι κοινό για όλους. Η συγκίνηση και ο θυμός είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτές τις ώρες στους υπαλλήλους της εφορίας. Όπως ακούσατε κι εσείς, μιλούν με παράπονο για την κατάργηση της εφορίας ναυπάκτου. Απογοήτευση και από τους συναδέλφους, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που είμαστε εδώ. Είμαι συγκινημένος πραγματικά και αυτό που έγινε για την πόλη μας είναι τραγικό. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα. Πιστεύω να το καταλάβουν κάποια στιγμή και να επανορθώσουν. Για καθυστερημένες αντιδράσεις κάνουν λόγο οι υπάλληλοι της εφορίας ναυπάκτου. Όπως λένε, θα έπρεπε η επιτροπή που έχει συσταθεί για τη διατήρηση της εφορίας να αντιδράσει άμεσα και νωρίτερα, όταν πλέον δεν είχαν πάρθει αυτές οι αποφάσεις. Δυστυχώς, όπως λένε, μέχρι και σήμερα δεν είδαμε κάποιες κινήσεις σοβαρές παρά μόνο σπασμωδικές. Τώρα, εγώ τι να πω, να βάλω τα κλάματα, αλλά για μένα δεν πειράζει, ειλικρινά, για τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις εδώ. Και αυτή η επιτροπή που είχε πει ότι θα κάνει κάποια πράγματα, θα κλείσει και θα κάνει, δεν τη βλέπω. Παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Είναι δύσκολη ημέρα για μας, αλλά περισσότερο για την πόλη. Σε λίγο θα είμαστε πόλη. Όπως μπορείτε να δείτε, κάποια λίγα γραφεία έχουν παραμείνει έτσι ώστε να διεκπαιρεωθούν κάποιες εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής. Βέβαια, μην έχουμε τις αυταπάντες, αφού και αυτά θα μεταφερθούν και θα οδεύσουν προς το Μεσολόγγι. Μια πόλη σαν την ναύπακτο στερείται μια υπηρεσία σοβαρής, εξυπηρετούσε τους πολίτες. Τώρα θα αναγκάζονται να πηγαίνουν στο Μεσολόγγι 50 χιλιόμετρα μακριά και 50 να γυρίσουν 100. Πρέπει να φάνε όλη την ημέρα τους στο δρόμο. Με ένα δρόμο ο οποίος δεν έχει και τις προδιαγραφές της πρέπουσες και οπωσδήποτε θα θρυνήσουμε θύματα, γιατί θα πέφτουν μαζεμένη η κίνηση, δηλαδή όλοι θα ξεκινάνε το πρωί για να πάνε στη δουλειά και θα ξαναγυρίσουν και ξέρετε την Παλιοβούνα, τη εστί Παλιοβούνα. Το δεύτερο είναι ότι έγινε κάτι πολύ πρόχειρα, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες, και το οποίο η μεταφορά έχει κόστος στο κράτος παρά όφελος. Γιατί το κτίριο είναι ιδιόκτητο του Υπουργείου Οικονομικών και οι υπάλληλοι εδώ δουλεύουν, ή στο Μεσολόγγι το ίδιο. Αργήσαμε να αντιδράσουν, πιστεύετε? Όχι, αργήσατε, δεν αντιδράσατε. Άλλο το αργήσατε και άλλο το δεν. Αυτό που κάνανε ορισμένες κινήσεις ήταν για το Θεαθήνη, για τίποτε άλλο. Η σημερινή κυβέρνηση είναι ανεπαρκέστατη σε όλους τους τομείς. Δεν περιμέναμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, όχι μόνο για την εφορία, γενικά. Έρχεται μεγάλη πείνα και ο κόσμος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στους φόρους και γενικά στη ζωή του. Πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Δεν μπορεί να αποδεχόμαστε καταστάσεις ανθρώπων που έχουν κλέψει οι ίδιοι. Έχουν ξεκινήσει την αλφαβήτα από το ωμέγα. Δεν κοιτάνε να φέρουν τα κλεψιμέικα που τα έχουν στο εξωτερικό, κοιτάζουν να χτυπήσουν τις λαϊκές μάζες, τους υπαλλήλους, και κατήργησαν τη μεσαία τάξη. Ντροπή έσχος. Όσον αφορά τη μεταφορά της εφορίας, πιστεύετε ότι οι φορείς εδώ που έχουν συσταθεί σε μια επιτροπή άργησαν να αντιδράσουν, κύριε Παπαδούλα? Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος, ο σημερινός, για μένα προσωπικά, είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην πόλη, πόσο μάλλον να πήγαινε στην Αθήνα να πείσει τους κυβερνώντες. Ο κύριος Μπουλές δεν μπορεί πια να προσφέρει τίποτα στον τόπο και το συντομότερο βέβαια γίνονται εκλογές.
τον Ιούνιο το 2014, να έρθει μια δημοτική αρχή, να γίνουν 5 πράγματα, να γίνει κάτι τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε 5 ανθρώπους, ένα στενό κύκλωμα. Εγώ διαρωτώ με γιατί παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι το μισθό τους. Προσφέρουν τίποτα. Ούτε διαχείριση δεν μπορούν να κάνουν.